Λίγα λόγια εδώ, ένα μήνυμα θέλω να μας περάσουν ότι η αγκαλιά μας στο γυμνό δέρμα, η καρδιά, αυτό που έχουν συνηθίσει τα μωράκια μέχρι εκείνη τη στιγμή που βγαίνουν, να αισθάνονται τη θερμοκρασία του κορμιού της μάνας, την καρδιά της που την ακούν να χτυπάει και ακόμα και την... δεν ξέρω αν μπορώ να πω ακόμα και τη μυρωδιά της. Εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Εμένα τα δικά μου παιδιά με ένα συγκεκριμένο είδος κρέμα σώματος και αρώματος, μπορεί να έχω σπίτι μου 500 αρώματα. Ένα συγκεκριμένο άρωμα όμως που το φορούσα όντως σε όλες μου τις εγκυμοσύνες, μα σε όλες, ό,τι άρωμα και να φορέσω, όταν φοράω αυτό, μπαίνουν στο δωμάτιό μου και μου λένε αχ, μαμά, αυτό είναι η αγκαλιά σου. Έλα, ρε, να, σας ορκίζομαι. Και μια συγκεκριμένη κρέμα σώματος που τη φοράω βέβαια σε όλη μου τη ζωή, εκτός από μικρές αλλαγές που κάνω και δοκιμάζω και τίποτα άλλο. Αυτές οι μυρωδιές έχει γράψει στο μυαλό των παιδιών μου. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως το ξέρω γιατί το ξεχωρίζω και. Και από κάπου να έρθουν και να έχω μόλις κάνει μπάνιο, έχω περάσει την κρέμα σώματος συγκεκριμένη, μου λένε αχ, αυτό μυρίζει μανούλα, μαμά. Εμείς θα το βάζουμε, θα μεγαλώσουμε γιατί μυρίζει την αγκαλιά σου. Και τι είναι, μια κρέμα σώματος συγκεκριμένη, με συγκεκριμένη μυρωδιά που τη θυμούνται. Την έχουν μέσα στη στιγμή του το μυαλού, δεν ξέρω. Πολλοί το έχουν δοκιμάσει αυτό το μπλουζάκι της μαμάς και εγώ το είχα κάνει στο μεγάλο που είχε ανήσυχα βράδια πάρα πολλά. Του βάζαμε ένα μπλουζάκι της μαμάς μαζί του και ηρεμούσε και κοιμόταν. Το έχουν και μας το είχε πει μάλιστα και μέα στο νοσοκομείο αυτό. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά δεν ασχολούνται μαζί μου. Στη μαμά θα πάνε να ηρεμήσουν. Εμένα με έχουν μόνο για μπάλα. Το τισέρ που αγοράς. Και να μην μείνουμε μόνο στα μωρά, να πάμε και λίγο στα μεγαλύτερα παιδιά μας. Για πείτε μου τώρα, γλυκές μου φιλενάδες, εσείς που έχετε κόρες, όπως έχω κι εγώ. Και οι κόρες σας, ξέρω εγώ, είναι σε μια ηλικία του σχολείου μεν, αλλά έχουν ξεκινήσει το γυμνάσιο. Σας έχει απασχολήσει ποτέ από ποια ηλικία και μετά αρχικά εσείς μπορεί να είσαστε χαλαρές, αλλά και σίγουρες ότι δεν είναι κακό τα κορίτσια να αρχίζουν να πρωτοχρησιμοποιούν μακιγιάζ, δηλαδή, δεν ξέρω. Εμένα, ας πούμε, οι κόρες μου είναι πολύ μικρές. Τα τελευταία όσα χρόνια μιλάνε, με ρωτάνε πότε φορά έβαλα κραγιόν. Έχω πει όλες τις πιθανές ηλικίες, έχω αλλάξει 15 φορές νόμιμο. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι πραγματικά το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν ένα λιπλός. Ξεκινάς από τα ξεβαμένα, τα light. Στα εύκολα. Για να μην γίνονται, ξέρεις, αναστατώσεις. Αντιληπτά και αντιληπτά. Εμένα πάντως η δικιά μου η μάνα και με το lip gloss, λες και δεν ξέρω τι έκανα. Λες και έκανα κάτι τρομερό. Πώς θα κυκλοφορείς τώρα με αυτά στη γειτονιά, τι θα λένε με αυτό το πράγμα στα χέρια. Αρέσει που είπες για το γυμνάσιο. Ναι, το θέμα είναι να τις προλάβαινες από το νηπιαγωγείο, γιατί στο δημοτικό είμαι σίγουρος πως κάτι άρχισε να σου λένε για το μακιγιάζ. Κοίταξε, εμένα τώρα, εγώ είμαι μια εξαίρεση στον κανόνα. Είμαι μια γυναίκα που στο σπίτι μου υπάρχουν πάρα πολλά καλλυντικά. Από παυτικά μην το συζητάμε. Όλο τσαντάκια ανοίγω, παρατσαντάκια. Όλο το κομμάτι πάνω στον νηπτήρα, ό,τι έχει από πάγκο, μόνο δικά μου πράγματα έχει. Και έχω βάλει και ραφιά. Και από κάτω ραφιά. Δεν χωράμε. Δηλαδή, όταν μπαίνουν εκεί μέσα τα κορίτσια όλων των ηλικιών, δηλαδή τι να πω τώρα, και μεγάλες γυναίκες που μπορεί να έχουν έρθει για να τους δώσω κάτι που μπορεί να χρειάζονται γιατί είναι στο σπίτι μου. Και μπαίνουν εκεί, ζαλίζονται. Είναι λογικό. Είναι λες και μπαίνεις. Τι, ποιο χόντο σέντερ, εγώ είμαι ένα χόντο σέντερ μόνη μου. Έχω όλες τις εταιρείες. Όταν μπαίνουν εκεί μέσα τα παιδιά, τα κοριτσάκια, κάνουν αυτό. Τρελαίνονται. Μαμά, αυτά θα χαλάσουν. Όχι, μην ανησυχείτε, κορίτσια. Και πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα έρθει η ώρα. Εδώ είναι δικά σας, είναι όλα. Μην ανησυχείτε, γιατί όπως βλέπετε, εγώ πόσο όσο και να βάλω, δεν μπορώ να τα τελειώσω. Δεν τελειώνουν. Και έρχονται συνεχώς καινούργια. Αλλά πείτε μου, ποια είναι η σωστή ηλικία, την ξέρετε, γιατί εγώ δεν την ξέρω. Δεν να πούμε ποια. Εδώ ο Γιώργος λέει ότι η κόρη του είναι μόνιμα με πούδρα. Ναι, εντάξει, όταν βλέπει τη μάνα θα κάνει μανικιούρα, απλώνει χέρια κατευθείαν. Πότε είναι η σειρά μου. Χέρια, πόδια. Εντάξει τώρα, τα μικρά νυχάκια τώρα εκεί μέσα στο καλοκαίρι. Και εγώ δεν είμαι τόσο ερωτική μέσα στο καλοκαίρι να του περάσω λίγο τα τόσο δουλικά νυχάκια λίγο να παίζουν. Αφού φεύγουν με τη θάλασσα. Σε τρεις μέρες άμα αυτά είναι πάλι. Κάνει και υποψήματα, δεν κατάλαβε. Είναι με τα πινέλα για τα ψάχνει μάνα. Ναι, παίρνει ό,τι βρει πάνω στο. Εκεί πέρα στον πάγκο. Γελάω. Απελπισμένες άβαφες γυναίκες του πάνε την πόρτα και σου λένε το 4 το έχετε. Δεν το βρίσκουμε τίποτα. Ναι. Εγώ δηλαδή τώρα αυτό ξαναλέω, τα καταλαβαίνω στα κορίτσια και εμένα η μαμά μου δεν βαφότανε ποτέ. Ούτε ήξερα να βάφω, ούτε τη αρέσαν αυτά. Είχε με το ζόρι ένα κόκκινο κραγιόν. Λες από εκείνα μου έχει μείνει η λόξα. Έχω μεγαλώσει με ένα κόκκινο κραγιόν μόνο. Λες από εκείνα μου έχει μείνει μανία με το κόκκινο, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.